Πώς γίνεται να γεννηθήκαμε εξαιτίας μιας ανέμελης και αμήχανης στιγμής και παρόλα αυτά να είμαστε το α και το ω σε ένα ξένο αλφάβητο. Ο καθένας μας είναι μια ξένη γλώσσα. Παρόλα αυτά, ο στόχος μας είναι να μάθουμε να συμβιώνουμε και όχι να απομονωνόμαστε. Κάθε μέρα άλλωστε μαχόμαστε θνητούς που εμείς όμως τους ορίσαμε βασιλιά. Έχω ένα κουσούρι. Κοιτάω τον άλλον στα μάτια. Θα μου πεις δεν είναι κουσούρι. Όχι είναι, πιστέψε με. Γιατί μπροστά από αυτά τα μάτια περνάνε όλες οι ενδόμιχες και σκοτεινές σκέψεις και ξετυλίγονται μπροστά μου. Εσύ ξέρεις που ανήκουν αυτά τα μάτια. Σε αυτούς που βρίσκονται στο ίδιο σημείο με σένα εκείνη τη στιγμή. Άραγε κάλυψαν το κενό τους με αυτή τους την απόφαση. Γιατί βασανίζεσαι από τύψεις. Γιατί αυτοί αναπνέουν ανασφάλεια. Να, τώρα που με κοιτάζεις, τι νομίζεις δεν καταλαβαίνω τη σκέψη. Νομίζεις ότι ένα χαμόγελο είναι αρκετό να σκοτεινιάσει τα υπόλοιπα. Για πες μου, δούλεψες σήμερα, κουράστηκες. Πόσες σταγόνες υδρότα έχεις. Αλήθεια, πώς τα υπολόγισες, σε δραχμές ή σε δολάρια. Πόσα λεπτά έχασες για να δεις τι φόρεμα φορούσε η διπλανή σου. Δεν πιστεύω βέβαια να μέλησες να δεις τι ώρα και με ποιον μίλησε. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα, δεν χρειάζεται να ακούσω τίποτα. Μαντεύω ήδη τις δικαιολογίες που θα ξεστομίσεις. Συγχωρείς, είναι φτηνές. Και το μόνο που κάνουν είναι να σε υποτιμούν ακόμα περισσότερο. Τουλάχιστον παραδέχεσαι πως η αληθινή φυλακή δεν είναι τα σίδερα και η έλλειψη ελευθερίας, αλλά τα μάτια και τα βλέμματα των άλλων σε εμάς. Θα ήθελες να κρυφτούμε κι εμείς όπως αυτοί.